Πρέπει να το κάνεις. Τι σε τρομάζει? Δεν θα μου πεις και αυτή τη φορά όχι? Πρέπει, μην είσαι μαλάκας. Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου κατεστραμμένα από την τρέλα. Πεινασμένα, ιστερικά, γυμνά. Να σέρνονται μέσα στους νεγρικούς δρόμους την αυγή, ψάχνοντας για μια άγρια δόση πρέζας. Ελαφρώμια λιμάνγκες που καίγονται για την πανάρχια ουράνια σύνδεση. Με τη μεγάλη ενέργεια μέσα στους μηχανισμούς της νύχτας, με τα κουρέλια τους και τα κούφια βλέμματά τους. Ανασηκώθηκα, μαστρωμένοι, καπνίζοντας μέσα στο μεταφυσικό σκοτάδι των ψυχρών διαμερισμάτων. Εωρούμενοι πάνω από τις κορφές των πόλεων, σκεφτόμενοι τη Θεία Τζα! Where you been so long? Crazy mama. Και δεν το μοιραζόμαστε, είναι εγωιστικό, κομπλεξικό και ενοχικό. Με καίει, δεν το καταλαβαίνεις. Πρώτο.
τον ήξερα. Αλλά αυτή η ερώτηση, πώς φαντάζομαι θα μπορούσε να ήταν σήμερα. Τι να πω, θέλω να πιστεύω ότι θα ήταν γνήσιος. Μέσα σε όλη αυτή τη ξεφτύλα του σημερινού ψευτό ροκ που μας έχει ζαλίσει τα παπάρια γενετικά όργανα. Τι να πω. Τέλος πάντων, η ερώτησή σας μου φαίνεται λίγο μεταφυσική. Δεν μπορείτε να βρείτε καμιά καλύτερη για τον πρίγκιπα. You see somebody naked and you say, who's that man? You try so hard, but you don't understand. Do you, Mr. φορές το όχι έρχονταν από μόνο του. Έβγαινε μπροστά η εξίσωση καριολιά συν καριολιά συν καριολιά και το όχι έρχονταν από μόνο του εύκολα. Και γιατί να χρειάζεται κάποιος άλλος για να κάνει ταινία, δεν κατάλαβα. Εγώ λέω να πεις ναι. Αυτός αν είναι στη θέση σου δεν έκανε ταινία για σένα. Αυτό σκέψου και κάνε αυτό που θα κάνει για αυτός. Σωστά λέγε, ναι, και δεν έκανε τίποτα. Ή θα έλεγε όχι και μετά την έκανε. Πες και εσύ όχι και κάντε να. Έτσι ήταν αυτός. Αυτός έλεγε, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και μετά ερχόταν αντίλογος, σας μη σε ενδιαφέρει. Όχι με ενδιαφέρει, επανερχόταν. Όσοι τον γνώριζαν, το ξέραν και το χειρίζονταν ανάλογα. Μόνο το ότι ήταν ιδιαίτερος, αυτό δεν ήξερε κανείς. Γιατί τόση πρωί μου να τον γνωρίσω. Γιατί θα τον γουστάρεις. Και γιατί θα τον γουστάρω. Γιατί θα σε γουστάρει κι αυτός. Είχαμε κάτι καλύτερο να κάνουμε για τώρα. Και γιατί πήραμε τέτοια πίτσα. Χορτοφάγος. Γιατί. Έχει τη θεωρία του. Ρώτησέ τον. Σιγά μην τον ρωτήσω. Μην τον ρωτήσεις. Θα τον ρωτήσω. Τον γνώρισε ο Τόλης, ο μπασίστας. Τότε ήταν βοηθός μας τα διαφημιστικά. Κλασική μουσική, ακούει. Θα τον γουστάρει, σου λέω. Χαλάρωσε. Δεν ανοίγει, ρε. Δεν ακούει. Κουφός. Άκουσα, ρε! Άκουσα!
Να το γκρεμίσετε, άκουσα. Καλημέρα. Γεια σου. Η περίπτωση που σου έλεγα. Γεια σου. Έλα πέρα μέσα, το σπίτι το ξέρεις. Πάω να βάλω κάτι και έρχομαι. Εντάξει. Έτσι γνωριστήκαμε. Στην Αριανού. Με Ντίλαν και πίτσα για χορτοφάγους. Τους άφησα για λίγο να παραντηθώ. Πάμε να φύγουμε. Ακόμα δεν ήρθαμε, ρε. Χαλάρωσε, ηρέμησε. Δεν είδες πώς μας υποδέχτηκε, ρε. Με το μπουρνούζι και το βυζί έξω. Να σου πω, δεν πιστεύω να είναι αδερφή. Όχι. Μπορεί να είναι η αδερφή της αδερφής. Δεν είναι. Η πρώην. Πάλι χωρίσατε, ρε. Για πόσο? Για όσο. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και μέχρι να μαζέψει τα πράγματά της, οι φωτογραφίες παντού. Και φυσικά την αγαπάμε ακόμα. Και γιατί σας την έκανε, κυρία? Τι τις κάνατε, σερ? Την ανάκριση. Από ποιο πλανήτη μας έρχεσαι, ρε φίλε? Θα πιω καφέ. Από αλκοόλ μόνο τσίπουρο και μπύρα. Τι θα πιείτε? Εγώ λίγο γάλα. Εγώ τσίπουρο. Όλα, ρε. Δεν ανακρίνω ποτέ κανέναν. Για να γνωριστούμε ήρθα. Έχω δει δουλειά σου και έχεις ακούσει δικιά μου. Ο Τόλης είπε να γνωριστούμε. Και τον ακούω. Ξέρει τι λέει, πότε. Το σερ δεν κατάλαβα. Ούτε κι εγώ. Συγγνώμη. Τέλος μου γνώρισε έναν άνθρωπο που... Που τι? Τι που τι? Τι που τι? Πού? Και έτσι, καθώς έπεσαν οι μάσκες μετά την πρώτη αναμέτρηση, χαλαρωσάμαν. Ανάψαρο και ένα φωτάκι και παίρνει την κιθάρα και παίζει ένα κομμάτι που δεν είχα ξανακούσει και ούτε που θα ξανάκουγα από το στόμα του ποτέ. Μου λες πως φταίνε όλοι αυτοί γνωστοί και άγνωστοι εχθροί που εμπόδια βάζουν διαρκώς το πέρασμά σου. Όμως δεν σκέφτηκες ποτέ πως είναι η σκέψη σου κουτέ που σου μικραίνει συνεχώς το ανάστημά σου.
το ανάστημά σου. Ξαναπνίγει και σπάλει μέσα σε ένα κουτάλι νερό και βαρά στο κεφάλι βλάστημα στον καιρό. Δεν νομίζω πως του άρεσαν οι μύθοι, αλλά έγινε μύθος. Τώρα γιατί έφυγε όπως έφυγε? Μπορεί να προφήτευσε, ποιος ξέρει. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να προείδε τι πρόκειται να έρθει και δεν άντεξε να μείνει να το δει. Μπορεί αυτή η παρακμή. Η πολιτική παρακμή καταρχήν. Η μουσική παρακμή. Και η ξεφτύλα που από τότε έχει αρχίσει να μεγαλώνει σαν εφιάλτης να τον ενοχλούσε. Πάλι στο σταθμό χωρίς βαλίτσα ούτε παλτό να περιμένεις κάποιο τρένο που δεν θα έρθει. Πότε θα μάθεις πως ο νους εκτός από τους ουρανούς μπορεί φαντάσματα και κόλαση να πλάθει, να πλάθει. Ξαναπνίγει και σπάλει μέσα σε ένα κουτάλι νερό και βαρά στο κεφάλι βλάστημας τον καιρό. Γράφεις και εσύ, λέει ο Τόλης. Άκου, Τόλης. Το Απόστολος που κάτι σημαίνει το έκανε Τόλης. Που σημαίνει τι, ρε? Πες του και εσύ κάτι, βοηθός σου είναι. Ψήστε να τα αλλάξει. Και για παίξε κάτι να δούμε. Τι να δούμε? Σε τι νερά πνίγες και πως ανασένεις τον πνιγμό. Θα έρθει καιρός που η άρνηση θα λείψει και εσύ τότε θα ζητάς αυτά που εγώ σου δίνω, που χωρίς εσύ να βλέπεις τα κοιτάς. Σαν να είμαι ξένος με ρωτάς, με τι δικαίωμα ανοίγω την πόρτα τώρα της ψυχής σου και μέσα της τα δώρα αφήνω. Την πόρτα τώρα της ψυχής σου και μέσα της τα δώρα αφήνω. Έμαθα πως έκανες και δίσκο στα Ευρώπας. Λονδίνα, ναι. Και τώρα τι? Εδώ, αναζήτηση, καμιά ταινία. Και μέχρι να βρεθούν φράγκα για ταινία, με τον Τόλι διαφημιστικά. Ο τίκου τίκου τί και τίκου τίκου τί, τέτοια. Και πώς θα κάνεις τα διαφημιστικά σου, όπως θα κάνουν όλοι? Για να κάνουν τον όποιο κύριο μεταξά και το όποιο Μάλμπορο περισσότερο μεταξά και περισσότερο Μάλμπορο από ό,τι είναι. Και να τα κάνουν πιο ξακουστά, έτσι. Δεν έχω ξανακούσει αυτή τη θεωρία. Η δια της φήμης επικράτεια ύβρισες τι. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας ηλίθιος, έτσι, ντενικές. Αλλά ο μπαμπάς μου έχει φράγκα. Και ας πούμε ότι εσύ είσαι ένα σπουδαίο μυαλό, έτσι, σπουδαίος ρήτορας, με όραμα. Αλλά τόσο εσύ όσο και ο πατέρας σου δεν έχετε μία. Αποφασίζουμε κάποια στιγμή να διαγωνιστούμε και δύο, ας πούμε, στην ίδια περιφέρεια για βουλευτές. Μακριά από μας η Βουλή, ε! Ποιος νομίζεις ότι θα μπει από μας τους δύο στη Βουλή μέσω της διαφήμισης?
Εγώ το καθήκη, αλλά με φράγκα. Ή εσύ ο ρομαντιστής που δεν έχει μία. Για λέγε. Το ότι εγώ θα μπω δεν είναι ύβρις. Αυτό ήθελε να πει ο αρχαίος παππούς. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Το γάλα σου, δεν το πιες. Δώσω στη γατούλα. Έτσι ξαφνικά τις έφυγες τώρα. Πρέπει να πηγαίνω. Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ, κάτσε. Εντάξει, καλά περάσαμε. Άλλο, κάτσε. Τι? Να σε υπολογίσω στην επόμενη ταινία μου. Σε όλες τις ταινίες μου κάποιος τραγουδιστής γυροφέρνει και σε αυτήν την ταινία κάποιος τραγουδιστής θα υπάρχει. Ταινία? Τι ταινία? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν έχω διάφορες ιδέες, αλλά δεν έχω αποφασίσει. Σενάριο? Στο σενάριο έφτασες. Άσε, σκέφτομαι, θα δούμε. Καλά. Όταν το γράψεις, δώσ' το μου να το διαβάσω κι αν μου κάνει κούκου μέσα. Θα έρθεις. Κάτσε, ρε, τι σε έπιασε. Κάτσε λιγάκι. Όχι, όχι, πηγαίνω, πηγαίνω. Κάτσε, ρε, να πάρω το ψαδάκι μου και το παλτό μου, ρε. Πάνω είστε! Τι έγινε, ρε, τι συμβαίνει? Από τα πιο λαμπρά μυαλά που έχω γνωρίσει. Ένα από αυτά που αναφέρει ο Γκίνσμπεργκ στο ουρλιαχτό του. Σε τι γράψει εκεί τόση ώρα, ρε? Άσε τη γράφω εγώ και πες μας. Είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά που μας λες, τα βγάζω από το μυαλό σου αυτοσχεδιάζοντας. Και εμείς καθόμαστε και τα πιστεύουμε. Σαν τη σε κόφτη την πάντα τσεκάρεις, δεν μπορείς, οπότε... Αλήθεια είναι, ρε, όλα. Αλήθεια είναι. Όλα. Μπορεί οι ατάκες να μην υπόθηκαν έτσι ακριβώς, αλλά... Είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι σκεφτόμαστε για κάποιον που αγαπάμε, για κάποιον που μας σημάδεψε, για μας... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για συνέχισε. Θα έρθω να σε ξανακούσω. Από την άλλη εβδομάδα θα είναι και πάλι μαζί μας ο Τόλης. Μπάσο. Τον Τόλη πήρες για Μπάσο? Καλύτερος. Χάρηκα. Κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά? Αυθεντικό ή υπηρέτης μας? Για λέγε. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αυθεντικό ή υπηρέτης? Με έχει τσακίσει. Γεια. Να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Για το ζεν τι ξέρεις? Πως όποιος έχει τα ζένια, έχει και τα χτένια. Τα λέμε. Δεν είναι δικά του τα βιβλία που διαβάζω. Την ίδια μέρα γεννηθήκαμε. Με 3 χρόνια διαφορά. Στον δρόμο το πιο δύσκολο ανταμώσαμε. Που είναι λαχτάρα. Καταπέλτης και βουνό. Κυψέλη, Παγκράτη, Κοινοσάργους. Πλάζα Εξάρχεια. Σιέρα Χαυτία. Λυκαβητός, Ακρόπολη. Θησίο, Μοναστηράκι. Στο δρόμο των συντρόφων μοναξιά. Στο δρόμο που σε θέλει με στον πόλεμο παλικάρα στην ήττα. Νίκη με πληγή. Μέλι, βυζί, φλέβα, καρφί. Γλάστρα σε χώρο φυλακής μες στο χειμώνα. Μερικές φράσεις δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Ούτε πως σου πέταγε όποιος έχει τα ζένια έχει τα χτένια. Ούτε η ίδια της φήμη σε επικράτεια ή βρισεστή. Μετά από αυτό παράτησα τα διαφημιστικά. Δεν ξανά έκανα ούτε ένα.
Μετά μετακόμισα στις Ειρήνης. Μπορεί να μην έχω τελειώσει κινηματογραφική σχολή, αλλά δεν τα πήγα κι άσχημα. Ε? Μια χαρά τα πήγες. Πολλά φλούιλου. Τελικά όταν μαπά σκίζει, έτσι. Τι θα πει τα ομαπά? Ρώτα τον. Θα συνεργαστείτε? Πότε δεν ξέρεις με την κοιμωμένειά μου. Εννοείς αυτόν ή εσένα? Τόσες μετακομίσεις, τόσα χρόνια. Αυτό που μου τη δίνω ότι κάπου θα είναι και θα με κοιτάει και θα με κοροϊδεύει. Αυτό που με κάνει τρελό τώρα αυτό. Τι γράφεις μόνο μαλάκα και εσύ τόση ώρα γράφεις? Ποιον αφορά αυτό που γράφεις? Σοβαρευτείτε ρε, στο νηπιαγωγείο. Βόλτα σας έβγαλα. Εντάξει ρε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι με κοιτάτε, ρε, πάμε μέσα. Τα σου. Κάθε φορά που είμαι βαθιά μες στο πηγάδι, έρχεσαι εσύ και μου πετάς ένα σκηνί. Βγάζεις έξω, με φυλάς και με ένα χάδι. Αλλάζει ο κόσμος, ανατρέπεται η σκηνή. Αλλάζει ο κόσμος κι ανατρέπεται η σκηνή. Είμαι δικό σου, στο μαγικό σου το βυθό, ο στρατηγό σου. Είσαι δικιά μου, μια παραμυθαλωτινή βασιλίσσα μου. Είμαι δικό σου, στο μαγικό σου το βυθό, ο στρατηγός σου. Είσαι δικιά μου, μια παραμύθα αλλοτινή βασίλισσα μου. Σου πέρατε στον Άριο. Όχι τώρα, άλλη ώρα, δεν μπορώ. Τι πας? Αύριο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Και αύριο, να καλωθήσουμε να βρεθούμε. Δεν μπορώ, βιάζομαι. Το σενάριο. Το σενάριο του Βασιλεία Βαστού πριν τα γυρίσματα είχε τον ηρωνικό τίτλο «Ο εύκολος δρόμος». Μετά όταν μαζευτήκαμε, τι κάνεις αυτό τόση ώρα, κύριε? Τι γύρισες τόση ώρα? Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν ο πιτσιρικάς παίζει και κιθάρα, βρήκες πρωταγωνιστή. Ούτε απάντηση. Είμαι. Τι θέλω να πω? Διαφορετική από αυτό που φαίνομαι. Είμαι. Και βάλει το χέρι κάτω στον κάτω, να λέω έτσι. Τότε αν είσαι. Όχι αν, άκου. Είσαι μπερδεμένος τώρα, αλλά θα καταλάβεις, θα ξεμπερδευτείς. Για κλείσε πάνω του, κλείσε πάνω. Κάνω αυτό που μου ζητάς. Θα
μετατραπεί η ζωή μου. Και, τι έχεις να χάσεις. Όποιος δεν έχει τίποτα, δεν έχει και τίποτα να χάσει. Έτσι δεν λέτε εσείς τη ροκ. Τον εκβιάζει. Κοίτα με λίγο. Κοίταξα μου. Όχι, ρε, του την πέφτει. Τι βλέπεις. Και αυτός γιατί χαίστηκε πάνω, ρε. Σκάστε, μαλάκα, σταματήστε, σκάστε λίγο. Δεν είμαι πάθος εγώ, αποφασισμένη είμαι. Ρε συγγραφέα, Άννα Καρένινα. Είμαι στο μαζί του. Ή εγκλήμα και τη μωρία. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να συνεργαστεί. Και σλερό, βούρκο στη γη ή Disney, λέει γαλήτης. Παίξτε με το βίντεο. Χρόνος πια ανάποδα γυρίζει. Αυτός ο δρόμος μου δεν βγάζει πουθενά. Τώρα πραγματικά πιστεύεις ότι σε παίρνει, να πεις όχι. Με παίρνει. Δεν σε παίρνει. Με παίρνει. Δεν σε παίρνει. Με παίρνει. Κάντε να γυρίσει. Δεν σε παίρνει. Ου, παίρνει καλά. Κλείς το ράδιο μαζί μου. Και ξεκίνει αύριο τη συνεντεύξη από πνευμόνια. Από ποιον. Από ποιον. Τι, εγώ γενικά πάω τραβάω. Δεν τράβα γενικά για όριστα. Και για λέγε λοιπόν, πότε ξαναβρεθήκατε. Την άλλη μέρα. Στο Λυκαβιτό. Δικό σου. Να πάρει είναι βελικός και ανήσυχος. Θα πάρει για τίτλος. Μια χαρά είναι τίτλος. Μέχρι να βρεθεί καλύτερος αυτός είναι. Παραγωγός. Θα πάρω δάνειο από το Υπουργείο. Πόσα. 1 εκατομμύριο. Και θα την κάνουμε με 1 εκατομμύριο. Θα την κάνουμε με 1 εκατομμύριο. Μουσική. Τα τραγούδια τα έχω γράψει. Την επένδυση ψάχνω. Τις γέφυρες. Σκέφτομαι τον ψηλό. Όσο έγραφε το σενάριο, άκουγα το νύχτα μέσα στα μάτια σου. Με επηρέασε. Νύχτα και στη καρδιά σου. Αυτό. Και πώς θα τον πληρώσει τον ψηλό. Το ψήσω στο τζάμπα. Έλα ρε, πώς θα το ψήσεις στο τζάμπα. Θα δούμε. Ποιοι άλλοι θα παίξουνε. Θα δούμε. Διαβάζω και σε παίρνω τηλέφωνο. Δεν με ρώτησες. Αν παίξεις ταινία τι θα πάρεις, πόσα λεφτά θα πάρεις. Τα έχω χεσμένα τα λεφτά. Και να θέλεις δεν υπάρχει μία, κανείς δεν πληρώνεται. Άμα γουστάρεις ποσοστό μέσα. Τα έχω χεσμένα και τα ποσοστά. Γιατί με γνωρίζεις την παρέα σου, Αντρέας. Μ' αρέσει να κρατάω τα στεγανά ανάμεσα στους φίλους μου. Γιατί φοβάσαι. Για σένα. Ήρθα εδώ 3 μέρες πριν τη γνωρίσω. Και κάτσα εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, στο ίδιο παγκάκι. Το μυαλό μου σε κακά χάλια. Κάθισα εδώ και κοιτούσα αυτό το απέσιο θέαμα μπροστά μου. Μια Αθήνα μέσα στο νέφος, άναρχα δομημένη, μέσα στο τσιμέντο και τη βρωμιά, μέσα στο θόρυβο και το άγχος. Και αναρωτιόμουν πώς αντέχεται αυτή η κόλαση, ρε παιδί μου. Μια εβδομάδα μετά που γνώρισα την Ειρήνη, ξανάρθα εδώ. Στο ίδιο παγκάκι. Με την ίδια πόλη απλωμένη μπροστά στα πόδια μου. Αλλά τώρα δεν υπήρχε νέφος. Το νέφος είχε μεταμορφωθεί σε φωτοστέφανο, καταλαβαίνεις, σου λέω. Για λέγε. Τι να πω. Πότε ήταν σωστή η αντίληψη που είχα για την πόλη. Πριν ερωτευτώ που την έβλεπα σαν κόλαση, σαν εμετό, ή μετά που την έβλεπα σαν κήπο και σαν μουσική. Ποιο ήταν το σωστό. Όταν το κεφάλι μας είναι σε καλή μεριά, όλα σωστά. Παρακάτω. Το σενάριο σου, το διάβασα.
Και? Εσύ μου μιλάς πιο πολύ από ότι αυτό. Τι δεν σου άρεσε? Οι καλοί ήρωές σου. Που είναι αψεγάδιαστοι. Και οι καριόλιδες που είναι τελείως και μόνο καριόλιδες. Έτσι είναι ο κόσμος γύρω σου, ρε. Ε? Τα τραγούδια που λέω στον δρόμο θέλω να ακούσω. Γι' αυτό έφερα την κιθάρα, να στα παίξω. Είσαι γάτος. Θα σε γούσταρα αλλιώς. Κρυπτοτετραπέρατος. Ωραία λέξη. Καριολογιότατος. Κι αυτό σωστό. Για παίξε. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα ειδωλά νεκρά. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό κι ίσως η ασκήμια του θα φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Το μας κιόλας δεν ακούστη. Τόσο απλό και αθώο που... Ένας μύθος είναι ένα παραμύθι. Στο κάτω-κάτω από την πρέζα πέθανε, τι θέλετε τώρα. Και να σκεφτείς, η κόρη μου παίζει όλα τα τραγούδια του από πάνω μέχρι κάτω, με την κιθάρα συνέχεια, ντουκ-ντουκ, μας έχει πρίξει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, κύριε, τι παραμιλάτε. Φλού είσαστε, κύριε, φλού, κύριε, παραμύθι, μύθες όλα. Αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που κάνεις. Η απάντηση είναι ότι δεν επιλέγει αυτός. Δεν μπορεί ένα μυαλό σαν του πρίγκιπα να επιλέξει την αυτοκαταστροφή. Αυτός είχε κάποια εφόδια. Που στη δική του κόντρα με τον χρόνο ήθελε να τα αρνηθεί. Ήθελε να είναι... πώς το λένε... άοπλος. Εσένα αυτό που σε σώζει αυτή τη στιγμή είναι ο έρωτας. Καθάρισες. Προς το παρόν. Φαντάζεσαι να είμαστε όλοι σωσμένοι από γέννηση μιού μας, ρε. Και να μην το ξέρουμε, να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι, ε. Το φαντάζεσαι. Δεν το φαντάζομαι. Το ξέρω. Αλλά άντε τώρα να το κάνεις αυτό συνείδηση. Με όλους τους πολιτικούς τριγύρω, τις ντουτούκες, τους παπάδες, τους φιλόσοφους, τους επιστήμονες, τους δασκάλους, τους μουσικούς, τους ξερόλες. Πολύ χοντρή παρτίδα. Γάμισε τα. Το βράδυ θα περάσω να μου παίξεις τα υπόλοιπα και να κουβεντιάσουμε. Γεια. Κάτσε, ρε, κάτσε λίγο, φεύγεις, όλο φεύγεις. Πού πας? Στο είπα για την άλλη φορά, έτσι είμαι εγώ. Πού ξέρεις, μπορεί να είμαι κι εγώ ερωτευμένος. Με το φευγιό. Ας πω, αν είσαι ερωτευμένος όπως λες, την πόλη πώς τη βλέπεις? Σαν κόλαση ή σαν κήπο, τι από τα δύο? Και τα δύο. Την ίδια στιγμή. Τα λέμε το βράδυ. Τις καταφταίει, ρε. Το κακό το ριζικό μας. Ο Θεός που μας μισεί. Το κεφάλι το δικό μας. Μα πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει, ποιος φταίει. Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Από τους πιο ροκ στίχους που έχουν γραφτεί ποτέ. Μας έχετε γαμίσει με το ροκ, κύριε, το ξέρετε. Έτσι είναι το ροκ. Αγαπάει, γαμεί και δέρνει. Να σου πω, το βράδυ θα έχεις λίγο χρόνο ή θα μου την κάνεις πάλι? Πού θες να ξέρω από τώρα, ρε, εσύ προφήτης είμαι. Ναι ή όχι, τι σου ζητάω, ρε, ένα ναι ή ένα όχι, τι σου ζητάω? Και ναι και όχι. Και τα δύο μαζί, την ίδια στιγμή. Αλλά, it's never as good or as bad as you think. Άρχισε τα αγγλικά ο μαλάκας. Να σου πω, το ποιηματάκι που μου διάβασε από το τηλέφωνο,
Για μας τους δυο πανταμώσαμε στο πιο δύσκολο το δρόμο εδώ στα Εξάρχεια. Τέλειωσέ το. Ό,τι αφήνουμε στη μέση θα μας κυνηγάει. Και μετά δώστε μου να το ψάξω και μουσικά. Στο δρόμο το πιο δύσκολο ανταμώσαμε. Που είναι λαχτάρα, καταπέλτης και βουνό. Στο δρόμο των συντρόφων μοναξιά. Στο δρόμο που σε θέλει με στον πόλεμο πάλι καρά στην ήττα. Στο δρόμο το πιο δύσκολο ανταμώσαμε. Που είναι λαχτάρα, καταπέλτης και βουνό. Στο δρόμο των συντρόφων μοναξιά. Στο δρόμο που σε θέλει με στον πόλεμο πάλι καρά και ήττα, νίκη και πληγή. Με λιβιζί, φλέβα και καρφί, γλάστρα σε χώρο φυλακής μες το χειμώνα. Γλάστρα σε χώρο φυλακής μες το χειμώνα. Και αφού τον περπατήσαμε το δρόμο το πιο δύσκολο, κύπιαμε την ψευδέστηση ως τελευταία γουλιά. Γίναμε άγνωστο γιατί. Κι ήταν πρωί ακόμα οι πιο άσπονδοι εχθροί του εαυτού μας. Προς μεσημέρι, λιώνοντας σαν τα κεριά μιας πλέον μάταιης λειτουργίας, σηκώσαμε λευκό ανακοχής. Την ώρα που οι Βυζαντινοί με στάμφια τους τα ζόρικα, ψέλνοντας ύμνους μυστικούς, αναζητούσαν το κακό σε διεθνείς συνωμοσίες. Και στα τραγούδια μας τα ροκ. Στον ύπνο μου απόψε είδα πάλι πως ήμουνα, λέει, σοφός, πως δεν τραγουδούσα μονάχος. Κι ο φόβος φευγάτος κι αυτός. Δεν είχαν αξία τα λόγια, δεν είχε ο Ιούδας φιλιά. Και το πιο περίεργο απ' όλα, φωνάει η βουλή για πουλιά. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο δίστυχο είναι που σώζει το κομμάτι. Φωλιά η βουλή για πουλιά. Ψώνιο, το όνειρο του κάθε ανάρχου αυτόνομου. Και κάθε πικραμένου. Και κάθε φωτισμένου. Μετά έρχεται η σκηνή με το φλού. Αυτός ο φλού δεν έχει καμία σχέση με το δικό σου. Βέβαια. Ο δικός μου παραμένει ειλικρινής και γνήσιος. Ο δικός σου είναι που τα φτύνει στο τέλος. Καθένας ό,τι ονειρεύεται, αγόρι. Και πότε υπολογίζεις να ξεκινήσεις τα γυρίσματα? Μόλις βγει το δάνειο. Καλά, δηλαδή και αν δεν πάει ταινία θα πρέπει να επιστρέψεις τόσα χρήματα. Έχεις κανένα καλύτερο τρόπο να τη γυρίσω? Πρέπει οπωσδήποτε να τη γυρίσεις. Πρέπει. Εδώ χωρίζουμε. Έρχομαι να δω πρόβα αυτή τη φορά. Κάνα δύο ρίτσες θα κάτσω. Ας το καλύτερα. Οι ανάγκες μας διαφορετικές. Γιατί δεν με αφήνεις μια φορά να δω πρόβα, έτσι. Γιατί κρατάς τέτοια στεγάνα? Έτσι γουστάρω. Πάνω στα ξύλα της πυράς, πιστή πάντα στη ρότα μας, έτοιμοι να καούμε όλοι μας, χωρίς ελπίδα επαφής με θαύμα. Εδώ στα Εξάρχεια ήχος γλυκός ακούστηκε, η υποψία του Θεού. Κάποιοι από μας το γιόρτασαν. Στο δρόμο το πιο δύσκολο ανταμώσαμε, που είναι λαχτάρα, καταπέλτης και βουνό. Στο δρόμο του συντρόφων μοναξιά. Τρεις και φτάνει, πάψε. Και κάτω το ταφύρι, δεν σκοτώσουμε τον άνθρωπο. Για μια σκηνή τον πληρώνουμε ένα χρόνο.
χαλάρωσε, 5 λεπτά πάνω πλάνο. Βάλτε πούτρα το πούτρα. Τρελάδικες πάμε. Κλάστρα σε χώρο φυλακής μες το χειμώνα. Γλάστρα σε χώρο φυλακής μες το χειμώνα. Δεν θέλω να κάνω μια ταινία με αυτόν. Θέλω να κάνω μια ταινία για αυτόν. Ένα αφιέρωμα. Αν θέλουν βιογραφία, ας ψάξουν άλλο που το γνώρισε καλύτερα. Και αλλιώτικα. Εγώ μόνο στη σχέση μου μαζί του μπορώ να ταξιδέψω. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Για όλα όσα υπόθηκαν μεταξύ μας, μπορεί να μην ακουστούν όπως ακριβώς υπόθηκαν, αλλά θα μπορούσαν να έχουν υποθεί και έτσι. Για όλα αυτά που είπαμε, για όλα αυτά που δεν είπαμε, για όλα αυτά που ήθελα να του πω, αλλά δεν τα είπα ποτέ. Τώρα, γιατί δεν τα είπα, γύρευε. Όπως στην περίπτωση με την ταινία. Για τον ασέβαστο λέω. Μια σκηνή με τον Καμί δεν μπήκε ποτέ. Δεν υπήρχε στο σενάριο την αρχή και δεν μπήκε ποτέ. Και καθώς ο Παύλος μετά τον καυγά του με την Αναστασία βγαίνει χτυπώντας πίσω από την πόρτα στον διάδρομο, συναντάει τον Καμί. Ποιο Καμί? Τον Καμί, ρε. Καμί, ο συγγραφέας, ο Καμί. Και ποιος θα παίξει τον Καμί? Μάσκα, ρε μαλάκα. Μακιγιές στο σινεμά. Όλα γίνουν στο σινεμά. Σινεμά κάνουν. Πάμε ξύλο, ρε μαλάκα. Καλά, πρώτη φορά θα κάνω. Παύλος και Αλμπέρ Καμί μπαίνουν μαζί στο ασανσέρ. Κοιτάζονται για λίγο, σε πάυση, δεν μιλάμε. Μάτιες. Εντάσεις στις μάτιες. Το ασανσέρ κατεβαίνει συνέχεια. Παύλος. Κάπου σας ξέρω. Καμί. Μπορεί. Παύλος. Πού. Καμί. Από το μέλλον σας. Και του δίνει το χέρι. Αλμπέρ Καμί, συγγραφέας, προφήτης, χαίρομαι πολύ. Ο Παύλος του δίνει το χέρι, τρομαγμένος. Ο Παύλος. Φω, Καμί, έχει πεθάνει. Καμί. Γιατί... Εσύ είσαι ζωντανός. Κοιτάζονται. Εδώ ο Καμί γίνεται πιο έντονος και συνεχίζει. Καμί. Με τον τρόπο που ζεις και τη ζωή που τώρα αρχίζεις, νομίζεις πως είσαι ζωντανός. Ο Παύλος κατάπληκτος κλείνει τα μάτια του. Όταν τα ξανανοίγει, βρίσκεται μέσα στον ασανσέρ μόνος του. Και όσο γίνεται αυτή η σκηνή, όσο ακούω αυτά, ακούγεται και μια άλλη μουσική. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν την ξέρεις, το St. James Infirmary. Το βρήκα σαν βιβλίο του Καμί. Για μια κοπέλια είναι, πεθαίνει από φυματίο σε ένα σανατόριο. Μαζεύω τα φυλαράκια. Το ξέρεις δεν μπορείς εσύ αυτό να ακούγεται. The drinks are on the table. Boys are crying. What's the world? Και έτσι, έτσι θα το βάλεις, δηλαδή, περιμένω έτσι. Όχι έτσι, ε. Τζάζι. Πιάνω σαξόφωνο, κοντραμπάσο. Thank you.
Εκείνο το βράδυ κατεβήκαμε στον Πειραιά για να δούμε στο Δημοτικό Θέατρο το Living Theater. Όμως είχα κάνει λάθος την ημερομηνία και εκείνο το βράδυ δεν είχε επανάσταση. Πιάσαμε να μιλάμε για τον Κέρουακ και τα πέραστης Ιωγώνα. Τα ίδια πράγματα λέγαμε με διαφορετικό τρόπο. Αλλά τα σατανάκια μέσα μας θέλανε ένταση εκείνη τη στιγμή. Δεν είσαι τόσο αθώος, ρε μαλάκα. Άμα δεν έχει σχέση ο Κέρουακ και ο Κόρσο και ο Φελιγκέτη με το ροκ, ποιος έχει? Ο Ντίλαν, που είναι μαθητής τους? Εξαρτάται τι σημαίνει ροκ για τον καθένα. Ροκ σημαίνει δώσιμο. Για όλους. Τίποτα άλλο. Να δίνεις ό,τι έχεις, χωρίς να περιμένεις τίποτα για αυτό που δίνεις. Χωρίς να ελπίζεις. Χωρίς να υπολογίζεις. Χωρίς να σε νοιάζει. Δηλαδή, και ο Άγιος Φρανκίσκος της Ασίζης, τι ήταν, ροκ ήτανε? Αυτός κι αν ήταν. Έδωσε τόσο μέσα από την τζάζλα και την πετριά που είχε στο κεφάλι, που φωτίστηκε. Πιο πολλά από όλους. Και από τον Ντοστογεύσκη, που είναι χοντρό ροκ. Δύο φορές εικονική εκτέλεση μπροστά σε αληθινό απόσπασμα. Και από το δικό σου, τον Τρότσκι, που είναι βίαιο ροκ. Ή το Σκρίμζον, που είναι ροκ εν εξελίξη. Θέμα καρδιάς, αγόρι. Αν μπορείς να το καταλάβεις. Σαν την ανάσα. Ανασένεις. Όχι για να επιμηκύνεις τη ζωή σου. Αλλά γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το θέμα είναι πόσο συνειδητά ή πόσο ασυνείδητα κάνεις ό,τι κάνεις. Τελικά τι μένει από αυτά που κάνεις. Εμένα αυτά μαλακίες μ' ακούγονται. Ένας μαλάκας μαλακίες ακούει. Είσαι ένας παπάρας και μισός που ακόμα και όταν σκέφτεται νομίζει ότι τον κοιτάζουν όλοι. Εσύ αντί ένας και πλανημένος αστός, συμβιβασμένος και δοσύλλογος, μου σπάσου τα νεύρα. Άντε και μαζεύω σ' άλλο, σε φτύσω. Κοίτα, κοίτα, σε και μετά εγώ θα σου σπάσω τα παίδια. Θα μου κλάσεις τα αρχαία. Που γεννήθηκε στο καζοχώρι, αλλά φιλοδοξία θα δεις την Εγκάλη. Πλανημένε, στο χωνάξι και πισίνα μια μέρα, μαλακοκάβου. Θα ορίσεις εσύ για την Εγκάλη. Θα είδες κατά είμαστε. Γεννήθηκε στη Σαλόνια, νομίζω ότι θα τη κάτω από κάποια γέφυρα. Πλανημένε τα ομαπά. Θα είδες κατά είμαστε, ρε. Από το ίδιο σύνδρομο πάσχουμε. Το σύνδρομο του ανικανοποίητου. Το έχεις ακούσει, σου μιλάω, ε. Πού ταξιδεύεις? Στην αδιαφορία του Θεού. Μπροστά στον υπέροχο κόσμο που έφτιαξε. Τι πιστεύεις στο Θεό? Τα μαπάς! Πού πας, μ' αγαπάς? Με την πουτάνα μου, τι έγινε τώρα? Με ρώτησες. Ποιος ήταν κανείς? Κανένας. Τι με ρώτησες? Τι ομάδα είσαι? Αυτά παίζει την καλύτερη μπάλα. Και χάνει. Πού βρισκόμαστε? Τι? Τώρα, αυτή τη στιγμή, εδώ, πού είμαστε? Λονδίνο. Πού? Trafalgar Square. Το περιμένουμε τον Mr. Tambourine Man. Να μας λυτρώσει από τους εαυτούς μας.
Θα μας δώσει το αντικλείδι για να πούμε στον κήπο. Εκεί που ποτέ κανείς δεν πήκε με αντικλείδι. Δεν ξέρω. Μερικές φορές με πιάνει πανικός. Και νιώθω τον κόσμο γεμάτο πληγές. Ματωμένο. Ανυπεράσπιστο. Και τρέμω την πτώση του πηγάδι. Την τρέμω. Είσαι ο καλύτερος από όλους μας, ρε. Κι αυτό σε βασανίζει. Ποιο. Δεν χαθούμε όμως το πηγάδι. Θα μας βρουν πολύ ψηλά, ε. Ποιοι. Πάμε να τραγουδήσουμε. Φορτώθηκες πάλι ερωτηματικά. Πονάει το κεφάλι στο δρόμο ξανά. Και ξανά τρέχει στα παλιά τα λόγια τα ελληνικά. Τραγούδια υπηρωτικά. Αυτά που σε στηρίζουν. Και ξανά τρέχει στα παλιά τα λόγια τα ελληνικά. Τραγούδια υπηρωτικά. Αυτά που στα παλιά τα λόγια τα ελληνικά, τραγούδια υπηρωτικά. Αυτά που σε στηρίζουν, αυτά που σε στηρίζουν. Με συγχωρείτε, Πελοποννήσιος είστε. Με ρωτάς πολλά. Αστράφτη ρωτάει, σε γνήξαν τα νερά. Και ξανά τρέχει στα παλιά τα λόγια τα ελληνικά. Τραγούδια υπηρωτικά, αυτά που σε στηρίζουν. Και
όταν παίζω δεν συμβαίνει τίποτα. Και δεν πρόκειται να τρελαθώ όσο παίζω. Άκου. Άκου τι αργά μπορώ και παίζω. Άκου. Κρατάει αιώνες το χάρισμα. Αιώνες. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μπορώ και χωρίς εσένα. Θέλω να έρθω και να σου χτυπήσω την πόρτα και να μείνεις εκεί. Αυτό θέλω. Να μην μπορώ να σε βρω πουθενά. Γίνεται. Να σε ψάχνω και να μην υπάρχεις. Τι είναι μάλακα, τι φωνάζεις? Με ποιο τσακώνεσαι, ρε? Ποιος φωνάζει? Εσύ. Ελάτε, παλικάρια. Ήρθε ο δικηγόρος σας. Ποιος δικηγόρος? Γυναίκα είναι. Δικιά σου, ρε μάλακα. Επιτέλους θα την γνωρίσουμε. Πώς γίνεται να ξεκινάς μακρύ ταξίδι στο χιονιά, χωρίς παλτό, χωρίς νταλκά, χωρίς ελπίδα? Άγρια θηρία θα σε βρουν και λες τριγώνες θε να μπουν μες στο μυαλό, μες στην καρδιά σαν καταιγίδα, καταιγίδα. Ξαναπνίγεις πάλι μέσα σε ένα κουτάλι νερό και βαράς το κεφάλι. Βλαστημάς τον καιρό. Κάνεσαι κύριε! Σιγά! 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 Τι είσαι, δημοσιογράφος! Σιγά! 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 Το πάνι είναι να μπορείς να την κουλάτε. Ρε ο μαλάκα. Σιγά, 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 σε παρακαλώ. Έλα, σταμάτα. Φύγε από εδώ. Κατάβα στην κάμερα και φύγε. Το κάνεις αυτό, ρε. Εγγυήθηκε για μας, ρε. Τρία λεπτά είναι που βγήκαμε. Δεν το βλέπεις αυτό. Φύγε. Έχει βγει και ο διοικητής τώρα. Πώς βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μας, ποιος τον ειδοποίησε? Ποιος άλλος υπάτησε? Πού μένει, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρει. Γιατί ρωτάς? Να του πάω γλυκά. Και να ξέρει, δεν θα σου πει. Μην του πεις. Δεν ξέρω που μένει, αλλά... ξέρω που παρκάρει τα μάξι του. Okay. Αυτοκίνητος. Ωραίο, ε. Δεν έχουμε κάστα μου, αργά μου. Δεν πιστεύω να ήταν κανένας μέσα.
Και τι κορνάει, μαλάκα, γιατί έχει κίνηση. Έλα, πάμε τώρα, γιατί δεν μας γλιτώνει όχι δικηγόρος, ούτε ο μεγάλος Μανιτού. Πάμε. Σοβαρά, ρε, αλέντε. Ρίξατε μολότοφ στον παραγωγό. Όχι, ρε, δεν ρίξαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ρίξει, αλλά δεν ρίξαμε. Αν είχαμε ρίξει, η ιστορία σήμερα μπορεί να ήταν διαφορετική. Τα είχε πάρει και με εμένα που δεν το λέγω που παρκάρει τα μάξι ο παπάρας. Τα είχε πάρει και με τη δικηγόρο. Παλιά του ιστορία. Αυτή γούσταρα ακόμα, αλλά αυτός είχε ξενερώσει και δεν ήθελε. Σταμάτα το αμάξι, θέλω να κατέβω. Γιατί, πού να πας? Θέλω να κατουρίσω. Φτάνουμε στο άλλο στενό. Είπα σταμάτα τώρα! Αγοράς. Παίζω, τα χάνω όλα, μα επιμένω. Βαθιά σ' αυτή την πόλη της φθοράς. Πάλι οι φλέβες μου σε μαύρο χαλί. Όλο μου λες πως θα έρθει η μέρα πιο καλή. Κι όλο μου λες υπομονή και σε πιστεύω. Κι όλο μου λες πως θα έρθει η μέρα πιο καλή. Κι όλο μου λες και σε πιστεύω. Ξαναγύρισε στην αίθουσα. Είχε να τη δει 10-15 μέρες. Ίσως και παραπάνω. Αν εκείνο το βράδυ ρίχναμε τις μολότοφ στα μάξι του παραγωγού, δεν θα πήγαινε. Και σήμερα ίσως να μιλούσαμε για άλλα. Έμαθα ότι ετοιμάζεις ταινία μαζί του. Όπως έμαθα επίσης ότι περιμένεις να σου εγκριθεί και κάποιο δάνειο. Εγκρίθηκε. Και πότε αρχίζετε γυρίσματα? Οπότε είμαι έτοιμος. Πόσα δίνει τώρα το Υπουργείο, κανένα εκατομμύριο? Πάρ' τηλέφωνο να μάθεις. Ξέρω. Το τι αντιρωτάς? Γιατί με αφορά. Αυτή η υπόθεση με ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Μπορώ να μπω στην παραγωγή με τα διπλάσια από το δάνειο. Τι κάνεις τώρα, ετοιμάζεις να βγεις στη δισκογραφία? Είσαι γάτα, ε. Θα σε αντιπαθούσα τόσο πολύ αν δεν ήμουν. Θα μου βγαίνω στον κόλλο χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Ξέρεις τι λέω. Μ' αρέσει που δεν κρύβεις την ομότητά σου. Είναι καλό να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Δεν είναι? Την πρώτη φορά που τον είδε ήταν live σε μια συναυλία. Ήταν μόνος του πάνω στη σκηνή. Πρίγκιπας με στέμα. Μόνο αυτόν έβλεπες. Δεν έβλεπες τίποτα άλλο. Και αυτό θέλει δύναμη. Τεράστια. Ο μικρός θα γίνει μύθος. Φαίνεται να σου το υπογράψω. Δεν είναι μικρός. Όλοι οι μικροί είναι, δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Τζιμ Μόρισον. Σε λίγο όλοι θα μιλάνε για αυτόν. Και τώρα τι θες, να προλάβεις να τον εχμαλωτήσεις?
Να βοηθήσω θέλω. Να τελειώσετε την ταινία χωρίς προβλήματα. Δεν πρόλαβες να τελειώσει και τον καφέ σου. Με διώχνεις? Ευγενικά. Μάλιστα. Τι να σου πω, αφού σου τα πάνε άλλοι. Σου αφήσαν πόδια και ουρά. Σου πήραν το κεφάλι. Ησυχία! Ρε! Μιλάω! Μέσα, ησυχία! Συγκεντρωμένοι, εδώ, γυρίζουμε! Τη δουλειά μας. Σβήστε τα τσιγάρα, πάρ' το τσιγάρο. Από πούδρα, εντάξει. Όλα εντάξει. Φώτα, όλα εντάξει, είσαστε. Ναι. Πάμε, κλείνουμε πόρτες. Μοτέρ. Ναι. Τρέχει. Ασυμβίβαστος ένα πρώτη. Άχρηστε, πρώτα μιλάμε και μετά χτυπάμε. Έλα, ξανά. Ασυμβίβαστος ένα πρώτη. Τι να σου πω, αφού σου τα πάν άλλοι. Σου αφήσαν πόδια και ουρά, σου πήραν το κεφάλι. Μη με ρωτάς πώς και γιατί, θα στα θυμίσω όλα. Εσύ ήσουν πάντα ο δικαστής, το θύμα η καρμανιόλα. Το κουδούνι, ρε. Το κουδούνι στο γύρισμα. Κατεβάστε το τηλέφωνο, αφήνουμε το κουδούνι. Συνεργείο είσαστε μπράγκα, λέω, ρε, τελείως. Πού πας εσύ? Πίσα. Πικέτη δικηγός εδώ στο γύρισμα. Δουλειά έχει εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Οι τρεις μας. Μόνοι μας. Το πιστεύω. Ειλικρινά το πιστεύω. Το πιστεύω. Σε είδα πάνω στη φωτιά σαν καρβουνό αναμένο. Σε είδα να πετάς ψηλά. Σε είδα Εγώ στη γλίτωσε τη Μολότοφ, αλλά έριξε βόμβα ανάμεσά μας. Μια μέρα πριν το γύρισμα πήγε και τον βρήκε. Του πήλησε τα αυτιά για το πόσο πρίγκιπας είναι. Η ταινία μπορεί να ασκήσει, αν δεν έχει συμβόλαιο μαζί μου, θα του τη φέρω στο τέλος και ένα σωρό μαλακίες. Δεν ξέρω τι μαλακίες του είπε. Είχε βάλει και το χαφιέ του, τη βοηθό του βοηθού να μας παρακολουθεί στο γύρισμα. Και αυτή η καριόλα τράβηξε και πλάνα εκείνη την ώρα χωρίς να την πάρει κανείς χαμπάρι. Ώσπου του τάχωσα. Εντάξει, ρε Καριόλη, ενδίδω. Ενδίδω, ρε μαλάκα. Ενδίδω. Κάποιος σου άλυψε κατά στη μούρ και εσύ σαν ο Θεός πήγες και τα άλυψες. Κανονικά θα πρέπει να τσακίσω την ταινία, να σε πετάξω έξω με τις κλωτσικές ή να αλλάξω πρωταγωνιστή, αλλά δεν το κάνω. Και ξέρεις γιατί το κάνω? Γιατί σε γουστάρω. Σήκω στα μάτια σου και κοίτα με. Εδώ, εμένα κοίτα. Εμένα κοίτα, κοίτα με στα μάτια, έτσι. Σε γουστάρω, λέω, και ξέρεις γιατί σε γουστάρω? Γιατί αν τον εαυτό σου κάποια στιγμή μπορεί να τον προδώσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθουν τα πράγματα, τον εαυτό σου μπορεί να τον προδώσεις. Εμένα δεν θα προδώσεις ποτέ. Γιατί τι είναι το ρόκ, θυμάσαι τι είναι το ρόκ, ρε μαλάκα? Το ρόκ είναι να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Χωρίς να σκέφτεσαι αν θα πάρεις
Και τι θα πάρεις, δικά σου λόγια που τα έχω φυλαγμένα εδώ μέσα και ελπίζω να τα τιμήσω μέχρι το τέλος. Λέγεται πόσο το θέλεις, από 0 μέχρι 100%. Πάρ το ποσοστό, πάρ τα όλα, πάρ την ταινία και ξεχρέωσε εσύ το δάνειο, ρε μαλάκα. Πάρ τα όλα. Λέγε τι θες. Λέγε, σε ακούω, τι θέλεις. Λέγε τι θες, ρε. Θέλω να συνεχίσουμε το γύρισμα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το συνεργείο. Να σου πω ότι κι εγώ σε γουστάρω. Και θέλω να σου πω τι ήταν όταν μ' απά. Ετοιμαστείτε για δεύτερη λήψη. Ο αδερφός του Ατζεσιβάνου. Ο αντίποδάς του. Βρες το στο Σικελιανό. Μπορείς να τραγουδήσεις, να πάω κάτι άλλο, τι θέλεις. Πάμε. Βρες μια θεολογία του Σικελιανού. Έγινε. Γιώργο, ετοιμός. Γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει. Όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους. Τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου. Χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κι εκεί έσβησαν όλα όσα μας χώρισαν. Να μ' αγαπάς. Αυτό το κομμάτι μας ένωσε. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Μετά το θάνατό του έγινε hit. Κάμποσα νούμερα της αγοράς προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να το οικειοποιηθούν. Μέχρι και τις ηφτετέλη της πίπας άκουσαν αυτόν τον τίτλο. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Το προστατεύει ο πρίγκιπας από ψηλά. Τρως γιαούρτι, με τόσο ουίσκι θα σου τσακίσει το στομάχι. Δεν θα φάω πολύ. Αφού θα έρθει ο παραγωγός από το μοντάζ, λέω να φυλάξω λίγο. Θα το φάτε μαζί. Όχι μόνος του. Πού ρε. Τι τσοχλάνια είσαστε. Ακόμα γιαούρτι, πετάτε. Δεν τον γνώρισα. Βέβαια τον έχω ακούσει από δίσκους. Ξέρεις, είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν τους ακούς, όταν τους διαβάζεις και ακόμα και όταν τους βλέπεις στο σινεμά, σε αυξάνουν. Σε κάνουν να νιώθεις κάτι περισσότερο από αυτό που είσαι. Αλλιώτικος. Σπαστικά κοψίματα έχετε κάνει, ρε. Και τα ραγόρ είναι πίπες. Μα μοντάζ είναι, ρε. Κάντε από την αρχή καλά.
Δουλειά κάνουμε. Κάντε από την αρχή να είμαστε. Τον αγιο κόσμο. Ξανακάνουμε τώρα, ξαναρχόμαστε. Αγιο κόσμο. Όχι, όχι. Ήτανε. Φτιστό ο Γιώργη ήταν. Δεν ήταν ο Γιώργη, δεν ήταν φτιστό. Ήξερε ότι ήταν μπροστάρη. Αλλά φοβόταν να μην δείξει αλαζόνα. Το φοβόταν πολύ αυτό. Μια μέρα, ένα πρωί θυμάμαι, μόλις είχε φέξει. Τον βλέπω ξαφνικά μπροστά μου. Ότι κυσάρα το κοινωτό. Τεράστια, γαλάζια μάτια. Και μου λέει... Τι μαζεύεις εκεί, βρε γιαγιά? Τι να κάνω, παιδάκι μου. Όλοι κάτι κάνουν. Πώς αλλιώς. Πρέπει να ζήσουμε. Και τι έκανε αυτός τότε. Πήρε την κιθάρα του. Εκεί, εκεί, εδώ, σε αυτό το πεζοδρόμιο, εδώ ήτανε. Κι άρχισε να παίζει. My love, she speaks like silence. Without ideals of violence. Δεν νομίζω πως του άρεσαν οι μύθοι. Αλλά έγινε μύθος. Μπορεί να προφύτευσε. Μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να προείδε τι πρόκειται να έρθει. Φρέζα δεν είναι μόνο η ηρωίνη. Αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Make promises by the hours. My love, she's like the flowers. Τι μπορεί να μυαλό σαν του πρίγκιπα να επιλέξει την αυτοκαταστροφή. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό το κύριο? Ένας μύθος είναι ένα παραμύθι. Στο κάτω-κάτω από την πρέζα πέθανε, τι θέλετε τώρα. People talk of situations. Read books, repeat quotations. Draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks of. Νομίζω πως ήταν βαθιά βαρμένος. Ήταν ορθολογιστής. Ήταν μαθηματικός, δεν ήταν. Νομίζω ήταν μαθηματικός. She speaks like silence. Without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful. Yet she's true like ice, like fire. Πώς φαντάζομαι θα μπορούσε να ήταν σήμερα. Τι να πω, θέλω να πιστεύω ότι θα ήταν γνήσιος μέσα σε όλη αυτή τη ζεφτύλα του σημερινού ψευτό ροκ που μας έχει ζαλίσει τα παπάρια. My love, she's like the flowers. Valentines can buy her. In the dimesters and bus stations. Άλλος παίρνει τα βόρ, άλλος πίνει και πνίγεται στο αλκοόλ, άλλος κουτάει στα βαθιά. Και ό,τι αρπάξει. Όλοι μας κάπως, κάπου πρέπει να βγάλουμε τη βραδιά μας και εγώ δεν θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν για το τι παίρνει για να βγάλει τη βραδιά του. Νομίζω πως αυτοκτόνησε. My love, she speaks of. She knows there's no success like failure. And that failure's no success at all. My love, she speaks like silence. Without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful. Yet she's true like Άγιος, ήταν Άγιος. Και εγώ τον αγαπούσα πολύ εκείνη την ώρα. Σας. Γεια σου.
γνωρίζεστε. Πολύ καλά. Ήρθα να σας δώσω αυτά. Σας ανήκουν. Λοιπόν, γεια σας. Φορτώσε τι. Το ψηλό παιδί στη φωτογραφία με τον πρίγκιπα είμαι εγώ. 1952. Μαζί μεγαλώσαμε. Από το 65 που τσακωθήκαμε, προσπάθησα πολλές φορές να του μιλήσω. Τη μόνη φορά που με δέχτηκε ήταν τότε με την ταινία σου, όταν προσπάθησα να μπω ανάμεσά σας. Επειδή όμως τα λάθη που κάνουμε, αν δεν ξεχρεωθούν, τα κουβαλάμε στο θάνατο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι παροχές διαθέτω, στούντιο, κάμερες, εργαστήρια, για να φτιάξεις μια ταινία για τον πρίγκιπα. Κάν το αν μπορείς. Καλή τύχη. Πέτρος. Κοίτα τι πήγε και τράβηξε κουφάλα. Τι είναι και φλού. Δεν κάνουμε ταινία. Βρες τον τίτλο και μάζεψε παλιές σημειώσεις. Πάω περπατήσω. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένα μου φίλε. Αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό, αυτό που ξέρω είναι ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Με στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω. Στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.